συμπληρωματικά σε αυτά που έχουν πει οι συνάδελφοι. Και μια άλλη διάσταση σε ένα, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σοβαρό θέμα σε σχέση με τον ναζισμό. Θυμίζω στους συναδέλφους ότι το πενταμελές εφετείο αναστολών, δεχόμενο την εισαγγελική πρόταση, πριν ένα χρόνο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής του Γιώργη Πατέλη, του πυρηνάρχη της οργάνωσης Μπαλαντέρ και πρότυπο της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας, που με την απόφαση αυτή βγήκε από τις φυλακές και επαναφυλακίστηκε μετά την ανέρεση που άσκησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και την απόφαση του Αρείου Πάγου που ανέτρεψε την απόφαση αυτή. Εκείνο που δεν πρέπει να λησμονηθεί είναι ότι είναι όχι μόνο το διατάφτα της παραπάνω απόφασης, κατά πλειοψηφίαν, 3-2 ήταν, η απελευθέρωση δηλαδή του πυρηνάρχη, αλλά το σκεπτικό, η αιτιολογία, τόσο της εισαγγελικής πρότασης όσο και της πλειοψηφίας του δικαστηρίου. Είπε μεταξύ των άλλων ο εισαγγελέας, έχω την αίσθηση ότι η πράξη, η δολοφονία δηλαδή του Παύλου, έγινε για συγκεκριμένους λόγους, εν ώψη συγκεκριμένων συνθήκων και δεν υπάρχει σοβαρά μεγάλη πιθανότητα τέλεσης νέας πράξης. Η κρίση του δικαστηρίου ήταν ότι οι εγκληματικές πράξεις τελέστηκαν, προσέξτε τις εκφράσεις, υπό τη συνθήκη ότι η Χρυσή Αυγή που κάλυπτε τις πράξεις αυτές είχε κοινοβουλευτική παρουσία, από την οποία να πέρε η κακώς εννοούμενη ισχύ σε όσους είχαν ενταχθεί σε αυτήν και την εμπιστεύονταν, ενώ τώρα η συνθήκη αυτή εξέλιπε, γιατί η Χρυσή Αυγή αποδομήθηκε μετά την κοινωνική και πολιτική της απομόνωση εξαιτίας της εγκληματικής συμπεριφοράς κάποιων μελών. Κάποιων μελών. Και όχι της ηγεσίας, εννοείται, που καταδικάστηκε για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης. Η κρίση αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ανεπίτρεπτη. Η Χρυσή Αυγή μπορεί να διασπάστηκε, αλλά ως ενιαίο σύνολο τα τμήματά της την καθορίζουν ως επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση. Όπως και τις άλλες οργανώσεις του ευρύτερου, ακροδεξιού και καθαρά ναζιστικού χώρου. Αλλά μήπως η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής καθορίζεται αποκλειστικά από την κοινοβουλευτική της δύναμη? Όταν αποπειρώνταν να σκοτώσουν τον Δημήτρη Κουσουρή απέναντι από τα δικαστήρια, δεν είχαν καν κοινοβουλευτικό στίγμα το 1998. Όταν το 2008 το Τάγμα Εφόδου της Χρυσής Αυγής διέπραξε την απόπειρα ανθρωποκτονίας, για αυτές τις δύο περιπτώσεις υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο στέκι αντίπνοια στα Πετράλωλα, ομοίως δεν είχαν κοινοβουλευτική δύναμη. Ήταν όμως και παραμένουν επικίνδυνοι. Με βάση αυτά που ήθελα ως εισαγωγή και σας παρακαλώ να το προσέξετε, αγαπητοί συνάδελφοι, μπαίνει ένα ερώτημα. Μπορεί να αλλάξει, γιατί αυτό μας είπε το σκεπτικό, ένα ναζιστικό κόμμα, ένα ναζιστικό στέλεχος και από φορέας τρομακτικού κινδύνου για τους αντιπάλους του να γίνει ένα φιλήσικο ακίνδυνο κόμμα, ένα φιλήσικο ακίνδυνο στέλεχος? Η αντίληψη ότι αυτό μπορεί να γίνει έρχεται σε απόλυτη σύγκρουση με την ιστορία και την πραγματικότητα. Οι φορείς αυτής της αντίληψης, όπως οι παραπάνω μεμονωμένες περιπτώσεις δικαστών, που αντικειμενικά υποβαθμίζουν το ναζιστικό φαινόμενο και έτσι αφοπλίζουν τη νέα γενιά για το διαρκή εγκληματικό χαρακτήρα του, δεν εμφανίζονται για πρώτη φορά. Έχουν εμφανιστεί πριν χρόνια πολλά. Άλλοι τοποθετούνται έτσι, αλλά καλόπιστα και αφελώς, και άλλοι εν πλήρη συνειδήση. Έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη το βιβλίο του Ολλανδοεβραίου δημοσιογράφου Χάρη Μούλης, «Υπόθεση 40-61, η δίκη του Άιχμαν». Αυτός κάλυψε τη δίκη του Άιχμαν. Και σας παρακαλώ να δείτε εδώ ένας με εβραϊκή ρίζα τι φτάνει να πει σε κρίσιμους χρόνους. Αναφέρεται για το θέμα που συζητάμε, σε εισαγωγικά. Ο Χίμλερ πίστευε στο Χίτλερ, αλλά ο Άιχμαν μόνο στη διαταγή. Ο Χίμλερ δεν θα πίστευε σε κανέναν άλλο, αλλά ο Άιχμαν θα είχε υπακούσει σε όλους τους άλλους. Όταν σταμάτησαν να φτάνουν οι διαταγές, μετατράπηκε αμέσως σε φιλήσυχο πολίτη
όπως ορθά παρατήρησε ο Σερβάτιος, νομομαθής γερμανός δικηγόρος του Άιχμαν. Ο Σερβάτιος, ο δικηγόρος του, ο οποίος είπε και συμφώνησε ο συγγραφέας μαζί του ότι, εισαγωγικά, ο Άιχμαν, απελευθερωμένος από το ναζιστικό όρκο του, έχει γίνει ένας φιλήσυχος πολίτης. Και συνεχίζει ο Μούλης. Αν τα ίδια χρόνια δεν είχε γίνει καγκελάριος ο Αδόλφος Χίτλερ, αλλά ο Άλμπερτ Σβάιτσερ, σας θυμίζω, πήρε Νόμπελ του 1952, ήταν μουσικολόγος, θεολόγος, φιλόσοφος, γιατρός σε μεγάλη ηλικία, έκανε νοσοκομείο στην Αφρική για τους ανθρώπους και για... θεωρείται ένας από τους μεγάλους ανθρωπιστές. Λέει λοιπόν ο Μούλης, ο συγγραφέας, αν τα ίδια χρόνια δεν είχε γίνει καγκελάριος ο Χίτλερ, αλλά ο Άλμπερτ Σβάιτσερ και ο Άιχμαν είχε κληθεί να μεταφέρει όλους τους άρρωστους νέγρους σε σύγχρονα νοσοκομεία, θα το έκανε άψογα. Με την ίδια ευχαρίστηση για την ακρίβειά του, όπως τη δουλειά που είχε τώρα πια τελειώσει. Δεν είναι τόσο εγκληματίας, όσο ικανός για όλα. Χωρίς να αντιλαμβάνεται βέβαια ότι αν είσαι ικανός για όλα, τι λιγότερο είναι ο εγκληματίας, αφού στο ικανός για όλα περιλαμβάνεται και το οποιοδήποτε έγκλημα. Συνεχίζοντας λέει, προκύπτει το ερώτημα, πώς μετατρέπεται ένα άτομο, ένα ελεύθερο όν σε αυτόματο, σε μηχανικό εκτελεστή διαταγών, σε όπλο. Η απάντηση είναι απλή. Μέσα από τον όρκο. Ο όρκος είναι η χειραγώγηση με την οποία διαθρώνεται η μηχανή. Ακριβώς όπως η ομολογία της πίστης σχετίζεται με το Θεό, έτσι και ο όρκος της υπακοής σχετίζεται με τη διαταγή. Ύστερα από αυτά καταλήγει στο ακόλουθο συμπέρασμα. Μέχρι το θάνατο του Χίτλερ, ο Άιχμαν παρέμεινε πιστός στην υπέρτατη διαταγή του. Στη συνέχεια έγινε ένας φιλήσυχος πολίτης. Δηλαδή, πιστός στη διαταγή της κοινωνίας στην οποία ζούσε τότε. Αυτή η εξήγηση, σημειώνουμε εμείς, προφανώς υπήρξε στη ΣΥΠΑ, στη Δυτική Γερμανία και λοιπά, όπου ναζιστικά στελέχη αξιοποιήθηκαν στον κρατικό μηχανισμό μέχρι και στις υψηλές θέσεις του στρατού και του ΝΑΤΟ, ενώ αντιθέτως κυνηγήθηκαν Γερμανοί αντιφασίστες. Και βλέπετε και το παράδειγμα το προχθεσινό στον Καναδά, όπου ο κύριος Ζελένσκι μαζί με τον Τριντό στη συνεδρία της Βουλής των Κοινοτήτων μιλούσαν και χειροκροτούσαν ως εθνικό ήρωα ένα ναζιστή, όπως αποκαλύφθηκε από τις αντιδράσεις των αντιστασιακών οργανώσεων, και φτάσαμε στο σημείο να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Βουλής. Να που και η αντίδραση έχει έστω και κάποια περιορισμένα αποτελέσματα. Απόλυτα διαφωνούμε με αυτά που λέει ο κύριος Μούλης, ο κύριος Σερβάτιους, ότι απελευθερωμένος από τον όρκο και τη διαταγή στο Χίτλερ, ο Άιχμαν γίνεται ένας φιλήσυχος πολίτης και μπορεί να υπηρετήσει μια άλλη κοινωνία. Ο συγγραφέας με την ανάλυση του εξ αντικειμένου παραγνωρίζει την ποιότητα και το χαρακτήρα της ναζιστικής ιδεολογίας, ναζιστικού πλαισίου, που έχει τη δύναμη να μετατρέπει το εντασσόμενο μέλος και στέλεχο σε θηρίο, πράγμα που επισφραγίζεται και με τον όρκο. Δεν μπορεί ο Άιχμαν να παρουσιάζεται ως άνθρωπος που εφαρμόζει τη διαταγή, ανεξαρτήτως περιεχομένου και φορέα από τον οποίο προκύπτει και προέρχεται η διαταγή. Και στη συνέχεια, όταν αποδεσμεύεται από αυτήν και τον όρκο, να γίνεται φιλήσυχος πολίτης πιστός στη διαταγή της κοινωνίας. Δεν γίνεται. Ο συγγραφέας, για όλα τα παραπάνω, η μετατροπή δηλαδή του ναζιστή σε φιλήσυχο πολίτη, που πια υπακούει στις εντολές μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ρώτησε, και σημειώστε το, τον ανακριτή του Άιχμαν, ονόματι Λες, που επί ένα χρόνο ατέλειωτες ώρες τον ανέκρινε. Αυτός απάντησε αφοκλειστικά. Ακούστε την ερώτηση και την απάντηση. Αν ήταν καγκελάριος ο Άλμπερτ Σβάιτσερ, θα τον υπηρετούσε ο Άιχμαν όπως τον Χίτλερ? Και απαντάει ο Ισραηλινός ανακριτής: σίγουρα όχι. Τα οργανωτικά ταλέντα του Χερ Άιχμαν μπορούσαν να ξυπνήσουν μόνο σε συνδυασμό με το έγκλημα. Έχει σαφώς εγκληματικές τάσεις. Και συμπληρώνουμε εμείς με το έγκλημα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η πίστη στη ναζιστική ιδεολογία,
που μετουσιώνεται στην υλοποίηση του ναζιστικού προγράμματος και αυτές οι εκφράσεις είναι και στο σκεπτικό της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης. Οι παραπάνω απαντήσεις εξουδετερώνουν πλήρως του συλλογισμού του Μούλης που με διάφορες αφιέσεις βλέπουμε και σήμερα να υφίστανται. Το τρίπτυχο διαταγή, όρκος, μηχανή υπάρχει. Η ένταξη στο ναζιστικό εγκληματικό πλαίσιο, ο όρκος με τον οποίο επισφραγίζεται η ένταξη αυτή, με την έννοια ότι ο εντασσόμενος συναπαρτίζει τη μηχανή του θανάτου για την εφαρμογή του ναζιστικού προγράμματος, όλα αυτά που εκτός των άλλων περιορίζουν τις ανθρώπινες ηθικές αναστολές και διευκολύνουν τις δολοφονικές και λοιπά επιθέσεις εναντίον των αντιπάλων που θεωρούνται υπάνθρωποι, κατσαρίδες, κουλίκια, φορείς ασθενειών, πρώτη ύλη και λοιπά, όλα αυτά αποδεικνύουν τον εγκληματικό χαρακτήρα των ναζιστικών σκοπών και στόχων, τον εγκληματικό χαρακτήρα των φορέων αυτών, ηγεσίας και ταγμάτων εφόδου, που δεν μπορούν να υλοποιηθούν αλλιώς παρά μόνο μέσω της τρομοκρατικής βίας και του εγκλήματος. Πρέπει λοιπόν να αντισταθούμε στην υποβάθμιση της επικινδυνότητας του ναζιστικού φαινομένου, του ναζιστικού προγράμματος και οργανώσεων που το υλοποιούν. Να αντισταθούμε στην καλλιέργεια της εντύπωσης ότι τα εγκλήματα που έγιναν, όπως η δολοφονία του Παύλου Φίσα, έγιναν για συγκεκριμένους λόγους εν ώψη συγκεκριμένων ηθικών που δήθεν δεν υπάρχουν πλέον και έτσι αποκλείεται η τέλεση νέων εγκλημάτων από τους ίδιους δράστες ή άλλους που υιοθετούν τη στάση τους. Επαγρύπνηση ώστε να εξουδετερωθούν στην κυριολεξία τέτοιες ανιστόρητες προσεγγίσεις, φορείς των οποίων βρίσκονται μέσα στους κρίσιμους θεσμούς του κράτους, δηλαδή σε όλες τις λειτουργίες της ενιαίας κρατικής εξουσίας με την ευρύτερη έννοια. Είναι άλλο η συντριβή και η ήττα του ναζισμού που αφαίρεσε την τρομακτική δύναμη των πιστών της ώστε να μην μπορούν να σκοτώνουν, να καίνε σε θαλάμους αερίων κλπ. Άλλο περιορισμός της οργανωτικής και πολιτικής τους δύναμης που μειώνει τη δυνατότητα υλοποίησης των ναζιστικών στόχων και άλλο η διαπίστωση αυτής της αδυναμίας να ερμηνεύεται ως αλλαγή, ως αποδέσμευση του κάθε Άιχμαν από τον όρκο για την πραγματοποίηση του ναζιστικού εγκλήματος που τον μετατρέπει πια σε φιλήσυχο πολίτη, πιστό στη διαταγή της κοινωνίας την οποία ζούσε τότε, που τον βάζει, όπως λένε τώρα, σε μια κανονικότητα. Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών για τον Πατέλη και όχι μόνο μας διδάσκει. Αξιοποιούμε την όποια δυνατότητα παρέχει το νομικό σύστημα για την καταδίκη των ναζιστικών εγκλημάτων και γενικότερα το χτύπημα του ναζισμού. Αλλά όμως ξέρουμε πως μόνο ο λαός μπορεί να τον συντρίψει. Εμείς δηλαδή που όπως λέει ο Βλαδίμηρος, ο Μαγιακόφσκι, εμείς, ο καθένας από εμάς, κρατάμε μέσα στη γροθιά μας τους κινητήριους, οι μάντες του σύμπαντος. Ευχαριστώ πολύ.